διαβάζω γρήγορα και άμεσα. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλγια, με αφορμή την άνοιξη της σχολικής χρονιάς, καλεί εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές εργαζομένους να μετατρέψουν την χρονιά αυτή σε ευκαιρία αγώνων που θα διεκδικούν το σχολείο, που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες του λαού μας. Η ψήφιση του νέου νόμου μόλις πριν μία μέρα από την έναρξη της τουρκικής χρονιάς και από το θερινό τμήμα της Βουλής σηματοδοτεί ότι η κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στην εταιρεία με στόχευση την οικοδόμηση ενός νέου σχολείου σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Πρόκειται για το σχολείο που θα κύρει μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Ένα σχολείο που πετάει στον και άρα την γενική μόρφωση. Ένα σχολείο που πρόκειται τους μαθητές να γίνουν μία το αυριανό, φθηνό, μέλλον και θετικό δυναμικό. Ένα σχολείο που μετατρέπεται σε ατελείωτο εξαιρετικό κέντρο. Ένα σχολείο που ενισχύει την παραπληθία οδηγώντας τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας 6-8. Ένα σχολείο που θεσμοθετεί τη μαθητεία που σημαίνει τζάμπα, εργασία και τις επιχειρηματίες. Ένα σχολείο στο οποίο ήδη οι μαθητές συμβάλλονται σε 30 διαθήματα, ακατάλληλα κριτήρια ρυθμή χρηματοδότηση, χωρίς εκπαιδευτικούς και εφημερία, χωρίς ηλεκτρονική υποδομή, χωρίς συντήρηση και σχολικούς φύλακες. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλγια εκφράζει την παράσταση της υπόρρευση των αγώνων εκπαιδευτικών γονιών μαθητών εργαζομένων με όποιες μορφές πάλι και επιλέγουν. Απαιτούμε να μην εφαρμοστεί στην πράξη ο νέος νόμος, χωρίς το πανελλαδικό σύστημα εξετάσεων και πρόσβαση ΑΕΠΗ, κατάργηση της μαθητείας, καμία απόλυση, καμία διδυσμότητα να επανέλθουν οι τομείς και οι ειδικότητες των εμπάντων μας, καταργήθηκε κατέρευση από την όλη εκπαιδευτική συνεργασία του σχολείου, καμία απόλυση σχολικών κλάδων. Όχι στην υποχρηματοδότηση υγείας παιδείας δημών. Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών δεν τρελαίνουν σε όλα τα σχολεία. Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία, χωρίς τα 30 διαθήματα δωρεάν που αφορά τον μαθητό, ένα γεύμα για τους μαθητές με ευθύνη και χρηματοδότηση των δήμων. Κατά την αντιλαϊκή συσπήρωση, δεν έρθει κανένα το 2013. Λοιπόν, θα κάνουμε ψηφίσμα. Να κάνουμε σχόλιο. Ορίστε, κυρία Δήμαρχε, συγγνώμη, λίγο ένα σχόλιο, κυρία Δήμαρχε. Θα κάνω ένα σχόλιο, αγαπητή Ιωάννα, ότι εγώ συμφωνώ με όλα όσα λέτε. Αυτό το γεύμα το βάλετε για να μην μπορούμε να ψηφίσουμε το ψήφισμα. Με τα υπόλοιπα συμφωνώ. Αυτό το γεύμα, από αυτόν τον προορισμό, από ποιο δεν μπορούμε να το βγάλουμε, να λέμε, εάν δεν ξέρω πώς θα εξαρτάται, να τι άλλο να λοιπόν, προχωράμε όπως έχω παραλάβει το έχουμε βάλει να ζητήσουμε την κρατική χρηματοδότηση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αυτό το έργο. Θέλετε να το κάνετε, αν αυτό είναι το κυρίαρχο σε εσάς, να το κάνετε και να το ψηφίσετε. Αυτό που λέμε, πρόσεξα, και μάλιστα ότι είναι, ανέκδοτο. Να το κάνετε όμως και να το ψηφίσετε, πάτε δέσμευση. Όχι έτσι. Δεν είναι δέσμευση να πάρει δέσμευση, κυρία Δήμαρχος, για τα μέλη του Συμβουλίου. Παρακαλώ, πώς είναι το ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, είτε η κυρία Δήμαρχος. Αν το κάνετε, το βάλατε αυτό για να μην το ψηφίσουμε. Δεν είναι το ψήφισμα. Μιλάω για μένα εγώ. Μιλάω για μένα. Μ' άρεσε το ψήφισμα. Αφαιρείτε λοιπόν αυτό και με τη σύμφωνη γνώμη της Δημάρχου δεν είναι ψηφοφορία. Κυρία Σουπρόεδρο, το κράτο αφαιρείται λοιπόν ο όρος γεύμα για τους μαθητές με ευθύνη και χρηματοδότηση των δήμων. Παρακαλώ, υπέρ του ψηφίσματος. Κάτσε Νίκο, κάτσε Νίκο τώρα πάνω στο σπίτι. Κάτσε. Είναι
Σταφοπούλου, Κούτρας, Αρκουτάκη, Σοτσαχάς, Κέντρο, Μεγιόπουλος, Σεφρόνο. Κύριε Κούτρας, να κυρίζεις. Μια που θα σου κύριζεις. Μπορείτε να ξανασηκώσετε λίγο υπέρ του ψηφίσμα, σας παρακαλώ. Εγώ χάνω ψηφίσμα, θα κάνω δικαιολόγηση. Και ο κύριος Κορονάς, είναι ο κύριος, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 υπέρ. Δικαιολόγηση ψήφου, κύριε Κορονάς. Κάτι και εγώ, παρακαλώ. Επειδή μέσα αναφέρεται στις παραγωγές ότι θα έχουν τριαντάρια, αυτούματα και τα λοιπά και μετά λέγω όλα τριαντάρια. Δεν έχουμε σχέση. Κάνουμε επισήμα ότι τριαντάρια τμήματα και τέτοιμα προβλήματα δεν υπήρχαν. Παρόλα αυτά, ψηφίζουν το ψήφισμα, αλλά κάνουν ότι παρατηρήσουν ότι δεν υπάρχουν τριαντάρια στην πέρα. Κύριε Πρόεδρε, θα σας δώσω το λόγο ένα λεπτό. Ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Πρόεδρε, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το ψήφισμα δεν αναφέρεται στενά στο Δήμο Βέλγας. Έχει να κάνει με τον νόμο και την κατάσταση στη σχολική στέγη και υποδομή σε όλη τη χώρα. Εγώ επιχείρησα το σύμφωνο στο Δήμο Βέλγας και ψηφίζεται αυτό. Γι' αυτό έκανα την παρατήρηση αυτή και είναι υπέρ. Κύριε Σουκρότο, τον διακρινήσατε στον κύριο Μαρκοσκεφαλή. Κύριε Σουκρότο, σας έχω δώσει τον λόγο. Αν δεν παρακαλώ πολύ. Τηρήστε λίγο την διαδικασία. Όχι εγώ να την κύριο Μάρκο. Το είπατε στον κύριο Μαρκοσκεφαλή, αν το καταλάβανε οι υπόλοιποι δεν φταίει κανένα. Γιατί όχι, ήταν την προσπάθεια. Παρακαλώ κύριε Γραμματέα. 16 υπέρ. Λευκά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, κατά.